Θα καλησπερίσουμε και θα βάλουμε ευθύς αμέσως στην κουβέντα τηλεφωνικά τον βουλευτή Φθιώτητας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταϊκούρα. Καλησπέρα κύριε βουλευτά. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σταϊκούρα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο πριν γίνουν και οι υπόλοιπες ερωτήσεις από τον συνάδελφο τον Γιώργο Στεργιόπουλο με τη νέα δημοσκόπηση, κύριε Σταϊκούρα. 9,6 ποσοστιαίες μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Σας εφησυχάζει όλο αυτό? Προφανώς όχι. Επειδή έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν και αποδεικνύουν τις στάσεις της στιγμής. Σίγουρα αναδεικνύουν κάποια συμπεράσματα. Αλλά όπως έχω επισημάνει, ότι αυτό δεν είναι στοιχείο εφησυχασμού, αλλά εφαλτήριο ενίσχυσης προσπάθειας. Ποια είναι η κοινή συνισταμένη όλων των δημοσκοπήσεων? Πρώτον, αυτό που εξετάζω εγώ πρώτα απ' όλα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, φαίνεται για πρώτη φορά τα τελευταία 30 χρόνια μια εξαιρετικά αρνητική εικόνα για την κυβέρνηση, που προσεγγίζει το 85-90%. Άρα οι πολίτες, σχεδόν στο σύνολό τους, είναι δυσαρεστημένοι από τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κυβέρνηση προχωράει τα πράγματα. Δεύτερο συμπέρασμα. Στις περισσότερες εκφάνσεις της πολιτικής δραστηριότητας διαπιστώνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία υπερισχύει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη επάρκεια τα προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια. Το τρίτο συμπέρασμα είναι η παράσταση νίκης, που είναι η ψυχολογία του πολίτη. Εκεί αναδεικνύεται με τεράστια απόσταση ότι οι πολίτες θεωρούν, εκτιμούν αυτή τη στιγμή και προβλέπουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει επόμενες εκλογές. Το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι η υπεροχή του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, έναντι του νυν πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, σε διάφορους δείκτες που βρίσκονται φως δημοσιότητας. Και ο πέμπτος δείκτης είναι ο δείκτης της πρόθεσης ψήφου. Άρα όλα αυτά δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποκτήσει ένα ισχυρό προβάδισμα μέσα στην κοινωνία, που εκφράζεται και από την μεγάλη υπεροχή στην πρόθεση ψήφου και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα θετικά για αυτήν, αλλά και από τα αρνητικά ποιοτικά χαρακτηριστικά για την κυβέρνηση, που έχει ένα εξαιρετικό μικρό ποσοστό αποδοχής και μια οριζόντια κατάρρευση. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτά δεν αποτελούν στοιχείο εφησυχασμού, αλλά εφαλτήριο ενίσχυσης προσπάθειας, έτσι ώστε βελτιωνόμενοι και εμείς και οργανωτικά και προγραμματικά να αποτελέσουμε μια ορθολογική επιλογή και να δημιουργήσουμε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχετε αναδείξει πολύ σημαντικά ζητήματα και θα τα πάρω χρονολογικά από τις αρχές του Σεπτέμβρη. Περίπου στις 4 με 5 του Σεπτέμβρη λέτε σε συνέντευξή σας «Ο κόφτης έχει ήδη ενεργοποιηθεί». Τι ακριβώς εννοείτε, κύριε Σταϊκούρα? Προκειμένου η κυβέρνηση να δείξει ότι επιτυγχάνει τους στόχους, κρατάει τις δαπάνες πολύ πιο χαμηλά από τους στόχους που η ίδια η κυβέρνηση έχει θέσει. Άρα εμφανίζει ένα πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή έσοδα περισσότερα από δαπάνες, να το πούμε πάρα πολύ απλά, ναι, κρατώντας όμως δαπάνες πολύ χαμηλότερα από αυτό που είχε στοχεύσει. Πόσο χαμηλότερα? Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσο και το πρωτογενές πλεόνασμα για το οποίο θα αμβολογεί. Αυτές οι δαπάνες τι δαπάνες είναι? Είναι δαπάνες πολύ χρήσιμες για τη ρευστότητα στην οικονομία, δηλαδή είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ κάτω από τους στόχους το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι δαπάνες για άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Για παράδειγμα, έχουμε φτάσει με βάση τα επίσημα στοιχεία στο 7μήνο, δεν έχουμε τον Αύγουστο ακόμα, στο 7μήνο, είχε δαπανηθεί μόνο το 20% των πόρων που προβλέπονταν για προνοιακά επιδόματα και για επιδόματα πολυτέκνων. Είναι ποσά που λείπουν από τον τομέα της υγείας και από τα νοσοκομεία. Άρα ουσιαστικά έχουμε μια εσωτερική στάση πληρωμών, δηλαδή έναν οριζόντιο και αυτόματο κόφτη, προκειμένου η χώρα να δείξει ότι επιτυχάνει τους στόχους. Εύχομαι και ελπίζω το επόμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση να δώσει πόρους στην πραγματική οικονομία έτσι ώστε να την ενισχύσει. Είναι αναγκαία η ρευστότητα στην οικονομία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε, όπως και εσείς λίγες μέρες νωρίτερα το είχατε προαναγγείλει, έναν ολοκληρωμένο και κοστολογημένο οδικό χάρτη εξόδου της Ελλάδας από την κρίση. Τα βασικά συστατικά αυτής της προσπάθειας που θέλετε εσείς να καταθέσετε προς τον ελληνικό λαό, ποια είναι, κύριε Σταϊκούρα? Ωραία, σε τίτλους
γιατί θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση. Σε τίτλους, σωστά, σωστά το λέτε. Είμαι στη διάθεσή σας την επόμενη εβδομάδα, αν θέλετε να το συζητήσουμε διεξοδικά. Σε τίτλους, 7 άξονες. Μια αποτελεσματική, ομοιογενής και αφοσιωμένη στο στόχο κυβέρνηση. Ένα. Δεύτερον, η εμπροσθοβαρή υλοποίηση διαθεωτικών αλλαγών στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Δύο. Τρίτον, η υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων. Τέταρτον, η ενίσχυση της ρευστότητας οικονομίας μέσα από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, από την αποπληρωμή των ληξιπρόσδημων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα και από την βελτίωση της πιστωτικής επέκτασης, δηλαδή οι τράπεζες να δώσουν πολύ απλά νέα δάνεια, αφού καθαρίσει το ενεργητικό τους και στο παθητικό τους επιστρέψουν καταθέσεις, που χρειάζεται αξιοπιστία αυτό. Πέμπτος άξονας, η αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής στην κατεύθυνση μείωση φορολογικών συντελεστών. Έκτος άξονας, η ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Και έβδομος άξονας, οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε να αποκτήσουμε ένα ισχυρό και αποτελεσματικό κράτος. Από αυτούς τους 7 άξονες, επειδή αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το υποερώτημά σας, ο ένας άξονας που έχει και το μεγαλύτερο καταρχήν ενδιαφέρον για τους πολίτες είναι η μείωση φορολογικών συντελεστών. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι πως εντελώς ακοστολογημένα και απολύτως ειλικρινώς ανέφερε τι μπορεί άμεσα να υλοποιηθεί και τι μπορεί να γίνει σε μέλλοντα χρόνο όταν μειωθούν τα πρωτογενή πλονάσματα, οι στόχοι για τα πρωτογενή πλονάσματα. Στους άμεσους στόχους, συνεπώς, μείωση φορολογικών συντελεστών, ανέφερε κάποιες κατηγορίες. Δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω, εκτός και να μου το ζητήσετε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να απαντήσει κανένα στο ερώτημα: μα καλά, μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί όταν είστε σε ένα τόσο αυστηρό καλαπόδι 5 χρόνια να μειώσετε φόρους? Και η ευθύ απάντηση είναι ναι. Πρώτον, γιατί η εκάστοτε κυβέρνηση έχει την ιδιοκτησία του προγράμματος. Άρα οι ιδεολογικές αιμονές αυτής της κυβέρνησης σημερινής οδήγησαν στην αύξηση των φόρων. Συνεπώς είναι επιλογή της κυβέρνησης, της δικής μας, να προχωρήσει σε μείωση φόρων. Δεύτερον, γιατί το κάναμε. Το 2014 μειώσαμε φόρους χωρίς δημοσιονομικά ισοδύναμα. Σας θυμίζω, το έχουμε συζητήσει διεξοδικά, το ΦΠΑ στην εστίαση. Το λέτε και στη συνέντευξή σας, στην αυτεμπορική, αποδεδειγμένα επιτυγχάνουμε όσα έχουμε δεσμευτεί. Δεύτερον, συνεπώς, κάναμε το 2014 αυτό γιατί ήμασταν αξιόπιστοι και δίσαμε βαθμούς ελευθερίας και επιτυγχάναμε τους στόχους. Και τρίτον, ακριβώς για να πείσουμε και τον πλέον κακόπιστο εντός και εκτός χώρας ότι αυτό είναι εφικτό, πέρα και πάνω από το αν είσαι αξιόπιστος, μπορείς να το κάνεις, δώσαμε μια ίσου ύψους κατηγορία δαπανών, στις οποίες μπορεί να γίνει περιστολή αυτών και να επιτευχθούν οι στόχοι. Άρα, ναι, είναι εφικτό. Και πώς βλέπετε την πορεία της κυβέρνησης σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις, και μιλάω ξεκάθαρα για όλα αυτά που προκύπτουν από τις τηλεοπτικές άδειες, από την εμπλοκή... Εμπλοκή ουσιαστικά είναι αυτό που παρουσιάζεται, και πού πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγήσει, και αν αυτό ίσως είναι ένα από τα τελευταία κεφάλαια για την κυβέρνηση αυτή. Και το λέω ξεκάθαρα διότι φαίνεται να ανοίγει ο ασκός του αιώλου με αφορμή τις τηλεοπτικές άδειες. Καταρχήν, το συμπέρασμά μου, το πρώτο συμπέρασμά μου είναι ότι η κυβέρνηση έχει απολέσει οριστικά το δίθεν ειδικό πλεονέκτημα. Και αυτό το επιβεβαιώνει πλήθος περιστατικών που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Ενδεικτικά να σας πω ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουμε παρέτηση Γενικού Γραμματέα Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης του κ. Βουδούρη με καταγγελίες του για το κόστος αντιμετώπισης του προβλήματος. Να σας θυμίσω ότι αντίστοιχες σχετικές καταγγελίες είχε κάνει και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για πρόσωπα τα οποία είναι στο συγκεκριμένο κόμμα της Βορείου Ελλάδος. Πίσω τις αποκαλύψεις για offshore εταιρεία σε εφημερίδα που είναι ουσιαστικά, όπως λένε οι ίδιοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το λειτουργικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφή του παρόβουνου και αποχαιρετισμός για εμένα από το δίθεν ηθικό πλεονέκτημα είναι ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες και κυρίως το ζήτημα του πόθεν έσχεσαι, δηλαδή της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των χρημάτων. Η κυβέρνηση είναι σαφές ότι προσπαθεί να κρύψει και να κρυφτεί και ουσιαστικά η μειοψηφία επέβαλε την όποια διαφάνεια απαιτεί ο ελληνικός λαός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο.
μέσα από την σύγκληση, έστω με αυτούς τους όρους, αν και ακόμα το αίτημά μας δεν έχει γίνει δεκτό, με αυτούς τους όρους της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Άρα, εδώ έχουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθημερινά. Από εκεί πέρα, η Νέα Δημοκρατία, το είπε και ο πρόεδρός της, θεωρεί ότι το κόστος παραμονής αυτής της κυβέρνησης είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος απομάκρυνσης. Και αυτό το κόστος δεν αφορά μόνο το πεδίο της οικονομίας. Οι ερωτήσεις που μου κάνατε ήταν ουσιαστικά στον τομέα πολιτικής μου ευθύνης, στην οικονομία. Αφορούν όμως και όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής. Τα όσα, βεβαίως, τα όσα περιγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα για την Τράπεζα Αττικής. Ένας τομέας τον οποίο τον ξέρετε καλά, κύριε Σταϊκούρα, οι αριθμοί. Έτσι όπως περιγράφεται τουλάχιστον η κατάσταση. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο θέμα σχολείου. Πολύ ευχαριστώ να κάνω και θα κάνω. Απλά είναι, έχω βγάλει συγκεκριμένη εκτενή δήλωση για το συγκεκριμένο θέμα. Με λίγα λόγια, αυτό που λέω και θα επαναλάβω στο κανάλι σας είναι ότι προφανώς υπάρχει ανησυχία για όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναλογικά και αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης της Τράπεζας Αττικής. Ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε συνεπώς με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία, αλλά και δημοσιεύματα τα οποία δεν έχουν διαψευστεί μέχρι τώρα, κάποια συμπεράσματα. Ας πούμε, το σύστημα διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας παρουσίασε σοβαρές αδυναμίες. Η Τράπεζα αύξησε την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο τον τελευταίο χρόνο προς συγκεκριμένους δανειολήπτες που φέρονται να έχουν προνομιακή σχέση με την κυβέρνηση. Σε μια περίοδο που ουσιαστικά η Τράπεζα δεν έδινε δάνεια. Η όσα έδινε, τα έδινε με συγκεκριμένους τρόπους, προς συγκεκριμένα πρόσωπα. Έχουμε συνεπώς περιστατικά τα οποία γύρουν προβληματισμούς. Αυτά τα περιστατικά έρχονται να προσθεθούν στον τρόπο με τον οποίο έγινε και συνεχίζει να γίνεται, δεν έχει ολοκληρωθεί, η ανακεφαλοποίηση της Τράπεζας Αττικής. Θα θυμίζω ότι από τον Ιανουάριο έχουμε γύρει θέμα για την προβληματική διαδικασία ανακεφαλοποίησης. Σας υπενθυμίζω ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της ανακεφαλοποίησης, αυτό έγινε με τη μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υψηλότερη από τη θεματιστριακή, σε αντίθεση με ό,τι είχε γίνει με τις άλλες τράπεζες, και συμμετείχαν δέκο και ασφαλιστικοί φόροι που πολλοί μέτοχοι αυτών δεν το θέλανε. Ναι. Κύριε Σταϊκούρα, πρέπει... όλα αυτά θα πρέπει να ελεγχθούν. Βέβαια. Σκιές και ερωτηματικά πάνω στο τραπεζικό μας σύστημα δεν μπορούν να υπάρχουν και γνώμονας θα πρέπει να είναι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και πολύ σημαντικό η διασφάλιση των αποταμιευτών. Και κλείνοντας από την πλευρά μου τουλάχιστον, κύριε Σταϊκούρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μάλλον να σας ζητήσω να μου σχολιάσετε την τελευταία δήλωση, σημερινή δήλωση του κυρίου Παπά, όταν ρωτήθηκε για όλα αυτά τα οποία καταχωρούνται. Να το πω έτσι ευγενικά, καταχωρούνται στο ενεργητικό του κυρίου Καλογρίτσα και μιλώ για τον πατέρα Καλογρίτσα. Απαντώντας μάλιστα στους δημοσιογράφους, ο κύριος Παπάς είπε: ό,τι περιγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα αφορούν τον πατέρα Καλογρίτσα, όχι τον γιο που συμμετείχε στο διαγωνισμό. Και θέλω ευθέως να σας ρωτήσω, εσείς αυτή τη δήλωση πώς την ακούσατε? Πρώτα απ' όλα, να επαναλάβω κάτι που το πιστεύω ακράδαντα. Προσωπικά αξιολογώ την κάθε πολιτική πρωτοβουλία με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Και αυτή η πρωτοβουλία, την οποία ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση για το τηλεοπτικό τοπίο, με βρίσκει κάθετα αντίθετο και θεωρώ ότι είναι απολύτως ανεπιτυχής και επιζήμια. Ούτε την ποιότητα της δημοκρατίας βοηθάει, ούτε προφανώς την πολυφωνία και τον πλουραλισμό, αυταπόδεικτο αυτό αφού μειώνεται ο αριθμός των αδειών σε 4. Προφανώς δεν με βρίσκει σύμφωνο το ολιγοπόλιο σε σχέση με τον ελεύθερο ανταγωνισμό και θα μπορούσαν να επιτευχθούν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα με περισσότερα έσοδα, δημόσια έσοδα και με μεγαλύτερη απασχόληση, όχι με συρρήκνωση των εργαζομένων. Αυτά επί της ουσίας του διαγωνισμού. Εκτός όμως της ουσίας του διαγωνισμού υπάρχει και ένα μείζον θέμα που είναι το πόθεν έσχες των υπερθεματιστών. Αυτό η κυβέρνηση κάνει τα πάντα ώστε να μην έρθει στη Βουλή. Έρχεται στη Βουλή, όπως σας είπα, με την μειοψηφία. Εγώ δεν θα σχολιάσω την όποια μερική δήλωση κάνει ο κάθε υπουργός ή συγκεκριμένη περίπτωση ο αρμόδιος υπουργός. Εγώ αυτό που κρίνω είναι την συνολική τοποθέτηση της κυβέρνησης απέναντι σε ένα μείζον θέμα, το οποίο νομίζω ότι είναι και απέτηση της κοινωνίας. Να γνωρίζει η κοινωνία από πού προέρχονται,
τα ποσά τα οποία ο κάθε υπερθεματιστής δεσμεύτηκε ότι θα δώσει για να πάρει τη συγκεκριμένη άδεια. Εδώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, πολλά κενά, πολλά ζητήματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και έχουμε στοιχεία τα οποία μας κάνουν να τοποθετούμαστε εξαιρετικά αρνητικά για τις προθέσεις και τα αποτελέσματα αυτού του διαγωνισμού. Τις προθέσεις κυβέρνησης και τα αποτελέσματα αυτού του διαγωνισμού. Κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία και τα σχόλιά σας. Καλό βράδυ.